Λοιπόν, χρειαζόμασταν πολύ αυτή την νίκη. Είναι καλό ότι ήρθε μετά από ένα πολύ καλό παιχνίδι από εμάς. Κάναμε πάρα πολύ ωραίες φάσεις στο παιχνίδι, είχαμε ταχύτητα, είχαμε συνδυασμός. Αυτό που μας έλειψε και το ξέρουμε καλά από την αρχή είναι η συντελική ενέργεια, εκεί που θα το τελειώναμε πιο εύκολα. Κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι φτάσαμε τόσο αργά για να τελειώσουμε το παιχνίδι, μας αδικεί, θα πρέπει να το είχαμε τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα αυτό που το ξέρουμε, είναι ένα θέμα που το προσπαθούμε. Ελπίζω στη συνέχεια να είμαστε καλύτεροι σε αυτό το τομέα, γιατί όταν παίζεις έτσι και δημιουργείς τόσες ευκαιρίες, θα πρέπει τέτοιου είδους παιχνίδια να τα τελειώνεις από νωρίς για να μπορείς να είσαι πιο άνετος. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, όταν χάνεις τόσες ευκαιρίες, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει μια φάση από τον αντίπαλο και να σε τιμωρήσει. Όμως είμαι γενικά ευχαριστημένος από την ομάδα, από την συνοχή που είχαμε, από την ταχύτητα που είχαμε και από τις ενέργειες που κάναμε. Κόουτς, είχατε πει ότι η ομάδα που θα μείνει και θα συγκινήσει το δεύτερο γύρο θα είναι ένα πρώτο τον οποίο θα δίνει το καλύτερο σε αυτό. Το είδατε αυτό σήμερα στο γήπεδο? Εντάξει, και στα τελευταία παιχνίδια δεν ήμασταν τόσο κακοί, τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Ξέρετε καλά ότι αυτό που μένετε στο τέλος είναι το αποτέλεσμα και όταν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό δεν φαίνεται και καλή απόδοση και στην Ξάνθη ήμασταν πολύ καλοί και εκεί θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει πολύ πιο εύκολα το παιχνίδι. Αυτό που μας λείπει είναι τα γκολ. Δηλαδή στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου γύρου αυτό που μας έλειπε είναι αυτό. Το γκολ ξέρετε πολύ καλά, δίνει αυτοπεποίθηση, δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη σιγουριά στην ομάδα. Όταν δεν έρχονται αυτά, είναι λογικό να είσαι μετά και νευρικός, να είσαι και λίγο πιο αγχωμένος και εμείς και ο κόσμος. Είναι φυσιολογικά αυτά όμως. Τα παιδιά δουλεύουν καλά. Δουλέψανε καλά και αυτό το διάστημα της διακοπής νομίζω ήταν χρήσιμο για μας. Γίνανε κάποιες καθαρίσμες στο ρόστερ. Δεν ξέρουμε τώρα, θα περιμένουμε και τις επόμενες μέρες αν θα γίνει κάτι άλλο. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι σε εμάς κάθε μέρα αλλάζουμε πράγματα. Ελπίζω να μην έχουμε πολλές αποχωρήσεις, αλλά το θέμα είναι ότι όπως πάνε τα πράγματα πολύ δύσκολα βλέπω να έρχονται και λόγω της κατάστασης που είμαστε αλλά και της οικονομικής δυνατότητας που υπάρχει για να δώσουμε χρήματα σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα χρειαζόμαστε κάποιους, είναι πολύ φανερό σε ποιες θέσεις τους χρειαζόμαστε, το έχω πει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς όπως είναι τα πράγματα, πρέπει πρώτα να έρθουν λεφτά και μετά να έρθουν. Μήπως αυτά τα τέρματα τα οποία μας λείπουν και δεν μπορούμε να τα βρούμε με τους παίκτες που έχουμε τώρα, μήπως τη λύση μπορεί να τη δώσει ο Δόνης? Σήμερα χρησιμοποιήθηκε σαν σεντερφόρ, ήταν καλός. Κοιτάξτε, ο Χρήστος είναι ένα παιδί που προσπαθεί όπου και να το βάλεις, προσπαθεί. Από τη στιγμή που δεν έχουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις, είναι και στην προπόνηση παίζει αρκετές φορές αυτό το ρόλο. Ένα παίκτη που έχει την κίνηση στο χώρο, ένα παίκτη που είναι κοντά στην περιοχή. Σίγουρα δεν είναι η θέση του. Απλά εμείς αυτή τη στιγμή όπως είμαστε δεν έχουμε πολλές επιλογές. Περίμενα περισσότερα από το Σωτήρι σήμερα. Όμως εντάξει, το δικαιολογώ, είναι πρώτη φορά που ξεκινάει στη λεωφόρο. Είναι φυσιολογικό να είναι λίγο αγχωμένος. Όμως είναι και αυτό ένα παιδί που θα προσπαθήσει. Καλά, ένας επαγγελματίας, ελπίζω να έχει συνέχεια. Δεν ενθουσιάζουμε από ένα παιχνίδι, ούτε πρέπει να μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Ένας παίκτης έμπειρος που περιμένουμε να έχει διάρκεια και να βοηθήσει την ομάδα. Γι' αυτό δεν είναι να τον φέρουμε στην ομάδα. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ άσχημο του πρώτου παιχνιδιού. Έχω πει όμως ότι ήταν πλασματικό. Δηλαδή το 4-1 θα μπορούσε να είναι και ανάποδα σύμφωνα με τις ευκαιρίες που είχαμε δημιουργήσει. Από εκεί πέρα
Εμείς πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια. Το αν το καταφέρουμε ή όχι θα το δούμε στο τέλος του παιχνιδιού. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα προσπαθήσουμε. Είδαμε σήμερα να παίζει ο Χίλεμπαρτ που ίσως κάνει σαν αφιβάτους από την Ελλάδα. Εσείς έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό ή όσο είναι εδώ θα υπολογίζει κανονικά. Όσο είναι εδώ οι παίκτες υπολογίζονται. Ναι. Πώς πιστεύετε ότι ο Ιωαννίδης μπορεί να καλύψει την κοινά του Λέιλο σε έναν βαθμό? Όχι, είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Όμως ο Ροντρίγκο πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε. Είναι και αυτός που θέλει να πάει αλλού. Οπότε δεν εξαρτάται από εμάς. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι στο ποιος θα φύγει, στο ποιος θα μείνει, εμείς είμαστε οι τελευταίοι που έχουμε δικαίωμα να πούμε κάτι. Τον πρώτο λόγο τον έχουν οι παίκτες και οι μάνατζερ τους. Αυτοί αποφασίζουν δυστυχώς όπως είναι τα πράγματα. Σε περίπτωση που κάποιοι από τους λεγόμενους εργάτους μείνουν στην ομάδα και το μυαλό τους δεν είναι καθαρά στη λεωφόρο του Παναθηναϊκού ώστε να κερδίζουν τα παιχνίδια για να πάει καλά η ομάδα με το τέλος της ζωής και να αποφύγει το όνομα που υποβάζουν ή ό,τι έχει άλλο μπορεί να προκύψει. Αυτοί οι παίκτες πώς θα κοντρολαριστούν ώστε για να συνεχίσουν να παίζουν για τον Παναθηναϊκό και να είναι. Ή θα αναγκαστούν ή θα βγουν και αυτοί μέσα στο γκρουπ ή δεν θα είναι και θα βγουν να παίξουν. Απλά τα πράγματα. Μόνοι τους θα κερδίσουν. Αυτοί που θέλουν να είναι τη συμμετοχή τους στο γκρουπ αυτό που θα μείνει και οι μόνοι τους θα βγάλουν τον εαυτό τους απ' έξω. Ανάλογα με τη συμπεριφορά τους και την αγωνιστική αλλά και την εξωαγωνιστική. Γιατί δεν είναι μόνο το παιχνίδι, είναι και όλη η διάρκεια της εβδομάδας που πρέπει κάποιος να είναι συνεπής σε αυτό. Ευχαριστώ. Και είμαστε.